προκύπτει σε σχέση με όσα αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Καταρχήν να πω ότι δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Ωστόσο, είδαμε ανακοίνωση σε εφημερίδα που μιλάει για απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρήσει το πασχαλινό επίδομα και φέτος. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα που εωρείται είναι ποιοι θα το πάρουν. Με βάση τα κριτήρια που ανακοινώνεται από μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου, πρόκειται για μια νέα κοροϊδία συνεχιζόμενη τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή, εξηγήστε μας τι εννοείται κοροϊδία. Ανακοινώνουν ότι θα δώσουν το πασχαλινό επίδομα. Ωστόσο, τα κριτήρια που βάζουν είναι με τέτοιον τρόπο και σε εισαγωγικά είναι ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο να μην το δικαιούται σχεδόν κανένα νοικοκυριό 2 ατόμα. Διότι όταν βάζεις κριτήριο τα 750 ευρώ εισόδημα οικογενείας του άντρα και της γυναίκας του, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φαίνεται ότι δεν θα το δικαιούται σχεδόν κανένας, από το ότι η σύνταξη του συζύγου, αν εργαζόταν ο σύζυγος, τουλάχιστον θα είναι 415 ευρώ και 15 σέντ. Και η κατώτατη σύνταξη που είναι της οικοκυράς, αν την παίρνει η σύζυγος, είναι άλλα 336 ευρώ και 28 σέντ. Σύνολον 751 ευρώ και 43 σέντ. Έβαλαν τα 750 για να μην το δικαιούται κανέναν νοικοκυριό 2 ατόμων. Βλέπω τώρα εδώ στον ένα λεπτό, κύριε Σκαρπάρη, στον πολίτη διαβάζω από 70.000 οι δικαιούχοι το 12 στις 15 κάτι το 2015. Ισχύει αυτό? 15.000 αναμένεται να ισχύει, που δεν θα ισχύει και θα εξηγήσω το λόγο, είναι κυρίως άτομα μονήρι που είναι μόνοι τους και παίρνουν κάτω από τα 500 ευρώ. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός που αναφέρατε προηγουμένως θα μειωθεί και άλλο από το γεγονός ότι τώρα στα εισοδήματα τα χρονιαία του 2015 τα οποία θα ληφθούν υπόψη υπολογίζουν και εισοδήματα προερχόμενα από τόκους όπως και εισοδήματα από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Που σημαίνει ο αριθμός αυτός θα μειωθεί. Άρα εσείς τι λέτε στην κυβέρνηση, κύριε Σκαρπάρη, ότι αυτό όλο που κάνει είναι κοροϊδία και θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που υπολογίζει να δώσει το πασχαλινό επίδομα για να γίνουν περισσότεροι δικαιούχοι? Τι τους καλείτε να κάνουν? Οι δικαιούχοι, τουλάχιστον αυτοί που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της στόχας, έπρεπε να παίρνουν το πασχαλινό επίδομα όπως το επέρναν μέχρι το 2012. Δηλαδή 70.000 άνθρωποι να πάρουν το πασχαλινό επίδομα, θεωρείτε εσείς? Είναι 70 και είναι γύρω στους 60.000 όσοι δικαιούνται και είναι εισοδηματίες κάτω από το όριο της στόχας. Πρέπει να μιλούμε με συγκεκριμένους αριθμούς. Δεν θα αποφασίζει η κυβέρνηση με έναν αυθαίρετο τρόπο να βάζει έναν αριθμό εκεί με σκοπό να μειώσει το κόστος της εις τα 3 ή 3,5 εκατομμύρια για τόσες χιλιάδες κόσμους. Άρα θα κλειδώσει δηλαδή η κυβέρνηση 3,5 εκατομμύρια. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να πάμε στην Υπουργό. Λοιπόν, τι θέλετε να ρωτήσετε την Υπουργό πριν της δώσουμε τον λόγο, ναι? Εμείς θέλουμε να ακούσει τις απόψεις της ΕΚΙΣΥ, τις οποίες τις έχουμε επαναλάβει ούκο λίγες φορές, ότι πρέπει να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν προηγουμένως. Όχι να το μοιράσει στη μέση, δηλαδή προηγουμένως το όριο ήταν 13.000 περίπου, τώρα είναι 6,5 για την περίπτωση του ενός ατόμου. Μάλιστα. Στην περίπτωση των 2 ατόμων το έχει κάνει 9.750, ενώ το όριο της στόχας ξέρουμε ότι είναι γύρω στις 16.000. Αποκλεί θεληματικά χιλιάδες χαμηλό συνταξιούχους που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της στόχας. Ευχαριστώ, κύριε Σκαρπάρη. Να είστε καλά. Κυρία Μιλιανίδου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Παίζετε παιχνίδια με τους αριθμούς. Προσπαθείτε να γλιτώσετε 3,5 εκατομμύρια από τους, για το πασχαλινό επίδομα. Δεν έχω αντιληφθεί πως έχει γίνει ταυτόν.